αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που θα κρίνουν το πώς θα πάει ο τόπος. Καμία ώρα δεν πρέπει να χαθεί. Εδώ απευθύνομαι στις γυναίκες της Νέας Δημοκρατίας που από τα νεανικά τους χρόνια είναι αγωνίστριες και για την παράταξή μας αλλά και για τον τόπο. Μην αφήστε κανέναν. Πλησιάστε κάθε φίλο, κάθε γείτονα, κάθε γνωστό, όπου και αν ανήκει. Σε όποιο χώρο και αν έχει ψηφίσει το παρελθόν. Εξηγήστε του γιατί είναι εθνική αναγκαιότητα να μην εκλεγεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή μια πολιτική δύναμη η οποία απέχει πολύ από τις αξίες και τις αρχές με τις οποίες μεγαλώσαμε. Και δεν έχει ξεκάθαρη λογική για το πώς θα βγει η Ελλάδα από την κρίση. Εχθές με κάποιους υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, δεν θέλω να πω, και για να τους κουρδίσω λίγο, τους λέω, άντε είστε κοντά στην αυτοδυναμία. Αλλά δεν σας συμφέρει, τους λέω, η αυτοδυναμία. Πού θα χρεώσετε την αλλαγή πολιτικής μετά τις εκλογές. Και γυρίζουν έτσι ξεδιάντροπα και μου λένε, την κολοτούμπα θα την κάνουμε καλύτερα αν βγούμε αυτοδύναμοι. Λένε, το λένε και οι ίδιοι. Σας λέμε ψέματα, ψηφίστε μας για να κάνουμε κολοτούμπα την επόμενη μέρα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, είναι ανευθυνότητα αυτό. Εμείς θα πρέπει, επειδή έχουμε μια παράταξη η οποία έχει ιστορία, έχει ταυτιστεί με τις πιο δύσκολες αποφάσεις του ελληνισμού, αλλά και τις πιο θετικές για την εξέλιξη του τόπου, να υπερασπιστούμε αυτή την πολιτική την οποία ευαγγελίζεται και ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία συνολικά. Και εδώ τοπικά θα πρέπει να απαντήσουμε σε αυτή την προπαγάνδα που κάνουν. Τι λένε. Ψηφίστε μας να βγάλουμε δύο. Το Μουσταφά και τον Κάρα Ιουσούφ. Ψηφίστε μας να βγάλουμε δύο. Βγαίνει από την άλλη ο Ιλχάν και λέει βοηθήστε να βγούμε κι εμείς σαν δύναμη συνεταιρική στην αυριανή κυβέρνηση. Εγώ λέω κάτι. Αυτή η παράταξη ποτέ δεν χώρισε σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Πάντα σεβάστηκε και το ένα πόδι της Ροδόπης και το άλλο πόδι της Ροδόπης. Και αυτή τη φορά τη Ροδόπη δεν πρέπει να την αφήσουμε ανάπηρη, δηλαδή με ένα πόδι. Το δικό μου σχέδιο είναι δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση των σύνυπων στοιχείων. Η Ροδόπη δικαιούται να έχει εκπρόσωπο στη Βουλή και από τους δύο χώρους και βεβαίως σε κάθε περίπτωση. Η χριστιανική κοινότητα εδώ του νομού μας, εσείς, η έκφρασή μας αυτή, δεν πρέπει να χαθεί, γιατί την επόμενη μέρα δεν υπάρχει δυνατή φωνή κάτω να διεκδικήσει την αποκατάσταση των αδικιών, να θεραπεύσει τις πληγές της κρίσης και να δώσει μια νέα δυναμική στον τόπο μας, κανένας δεν θα γυρίσει να μας δει. Αυτή τη δυναμική πρέπει να τη διασφαλίσουμε όλοι μαζί, εδώ μαζί με τις συνυποψήφιές μου. Κάνουμε έναν αγώνα με τοπικό σε όλα τα χωριά. Ο ένας δίπλα στον άλλο, πρόεδρος της Κομαριακής μας, συντόνισε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι δύο υποψήφοι της μειονότητος, οι δικοί μας, αγωνίζονται και αυτοί στα βουνά να αναχαιτήσουν τη βρώμικη προπαγάνδα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε, τραβήξαν τον Χατζηοσμάν πίσω να απελευθερώσουν 12.000 ψήφους για να τις ρίξουν πού στο ΣΥΡΙΖΑ, να βάλουν τη μειονότητα να ψηφίσει και αυτή αριστερά. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να διεκδικήσουμε και από τη μειονότητα ένα κομμάτι που μας αντιστοιχεί ως παράταξη ιδεολογικά με την αξία μας και βεβαίως η πλειονότητα πρέπει το επιχείρημά μας για δίκαιη και ισόρροπη εκπροσώπηση να γίνει φωτιά που θα κάψει όλους αυτούς που προσπαθούν να οδηγήσουν τον τόπο σε αδιέξοδο και την ελληνική οικογένεια σε δυστυχία. Η Θράκη χρειάζεται δύναμη και η Ροδόπη πολύ μεγαλύτερη δύναμη για να μπορέσει να γυρίσει στο μέλλον και αυτό θα το πετύχουμε όλοι μαζί. Μην καθίσετε ούτε ένα λεπτό. Καλή χρονιά σε όλους.